ένας εισβολέας στο πιάτο μας. Ο λόγος για το λεοντόψαρο, το οποίο είναι ένα νέο και εύγεστο ψάρι, το οποίο ήρθε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα, μέσω του καναλιού του Σουέζ και εξαπλώνεται ραγδαία και στην περιοχή μας. Παρόλο που είναι εισβολικά είδη, σίγουρα είναι και νόστιμα και γυνά, και προσπαθούμε αυτόν τον τρόπο να βρούμε και ένα εναλλακτικό τρόπο στήριξη των αλλιέων της περιοχής και κατ' επέκταση του νησιού μας. Η προσπάθεια δική μας από την Ενότητα Λαζηθίου με την Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης και τους επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕΗ που συνεργαζόμαστε είναι να το επικοινωνήσουμε ότι είναι καταρχήν βρόσιμο, ότι είναι ένα ευγέστο ψάρι και ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο που έχει έρθει μέσω της διόρυγος του Σουέζ σαν λεσεψιανό μετανάστευση, είναι ένα πολύ φτηνό ψάρι. Στόχος όλων των αρμοδίων είναι το νέο είδος ψαριού να αξιοποιηθεί ώστε να ενισχύσει την παράκτη αλία και την τοπική οικονομία. Κάθε μέρα αρχίζουμε και βγάζουν άλλους 5, άλλους 10 κιλά, άλλους 15 κιλά και θα πω στον κόσμο να το φάνε το ψάρι αυτό άφοβα. Δεν υπάρχει είδηση σε τι έχει ξεκινήσει ο κόσμος και το μαθαίνει και το τρώει. Και δεχόμαστε κριτήρια πάρα πολύ καλά. Σε ποιες τιμές θα βρίσκουμε τώρα στην αγορά? Σε τιμές ακόμα δεν μπορώ να σου πω. Πολύ φθηνό τώρα. Πολύ χαμηλές τιμές για να το μάθει ο κόσμος. Είναι ένα ψάρι που ναι, μεν δεν θα πρέπει να τραυματιστούμε όταν το πιάσουμε στα χέρια μας, πολύ περισσότερο όταν είναι στη θάλασσα. Αλλά είναι ένα ψάρι που όταν καθαρίζεται σωστά είναι ένα νόστιμο ψάρι, είναι πλούσιο σε θρεπτικά. Γιατί όχι και ψαρόσουπα. Το γευστικό αυτό ψάρι μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει κύριο πιάτο στο τραπέζι μας, όπως λένε οι ειδικοί. Για μένα είναι το σούσι. Ξεκινήσα με το σούσι, ένα ατμό με άγρια χόρτα αφρό και ένα πράσινο με λάδι. Είναι η βάση είναι από τυρί. Είναι πολύ ωραίο ψάρι το λεοντόψαρο. Έχει ωμέγα 3 όπως ο σολομός, είναι πολύ λιπαρό. Αν τυχόν και τσιμπηθούμε, ποια είναι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε? Σε χλιαρό νερό. Σε μια προσπάθεια γνωριμίας του καταναλωτικού κοινού με το λεοντόψαρο, η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου διοργάνωσε εκδήλωση σε γνωστό ξενοδοχείο στο Κουτσουνάρι Ιεράπετρας με τίτλο «Δοκιμάζοντας το λεοντόψαρο», με τους σεφ να παρουσιάζουν διάφορα πιάτα όπως λεοντόψαρο μαρινάτο με κομπόσα λεμονιού και όχι μόνο. Ήταν μια πολύ πετυχημένη βραδιά και ο σεφ μας έκανε 3 παρασκευές με το λεοντόψαρο, το οποίο από ό,τι είδαμε άρεσε στον κόσμο πάρα πολύ και πιστεύουμε ότι και με τη δικιά μας συμμετοχή και με τη δικιά σας βέβαια θα το προωθήσουμε να το δει και ο κόσμος, να το φάει, είναι εξαιρετικό ψάρι. Ήταν η βραδιά του λεοντόψαρου, το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις του καταναλωτικού κοινού, καθώς είναι αρκετά νόστιμο, όπως η σκορπίνα. Για το υγιεινό και εύγεστο έδεσμα θα ακολουθήσουν και άλλες δράσεις για την προώθηση της κατανάλωσής του.